Γεια σας, σήμερα θα κάνουμε ένα γιορτινό unboxing, οπότε έχω διάφορα όμορφα πράγματα να σας δείξω. Θα ξεκινήσω με ένα πολύ sparkling τσαντάκι για τις γιορτές. Είναι αυτό από Revolve και είναι πολύ ελαφρύ, οικονομικό και άνετο. Ό,τι βλέπετε θα σας το βάλω εννοείται και σε link. Είναι φανταστικό, δηλαδή πας παντού. Δεν παίρνει πολλά πράγματα, αλλά είναι cute. Μετά έχω ένα υπέροχο πουκάμισο που είναι πάλι με παγέτες, εντελώς γιορτινό. Δείτε, είναι φανταστικό και αυτό ελαφρύ και άνετο, δηλαδή μην νομίζετε ότι θα το βάλετε και θα σας βαραίνει, είναι φανταστικό, ούτε θα σας αισθάνεται ούτε τίποτα. Πάρα πολύ ωραίο για τις γιορτινές εξόδους μας που έρχονται σιγά σιγά και ήδη έχουν έρθει. Μετά θα περάσω σε γυαλιά ηλίου. Θα δοκιμάσω 4 ζευγάρια. Πρώτα ξεκινήσω με τις Λαμπρίνας, αυτά τα Hugo Boss. Πραγματικά είναι πολύ μόδα φέτος αυτή η εταιρεία. Δείτε εδώ. Είναι πολύ ωραίο το σχέδιο και νεανικό. Θα το δοκιμάσω για σας. Λοιπόν, είναι αυτό. Μετά θα σας δείξω ένα γυαλί ηλίου Missoni που είναι σε αυτή τη θήκη, πολύ cute. Βλέπετε ότι έχει και το κλασικό ζιγζάκ της εταιρείας. Είναι αυτό το σχέδιο. Έχει πολύ ωραίο πλαϊνό. Το έχετε δει και στο Instagram που το έχω φωτογραφίσει. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Μετά έχω Marc Jacobs. Αυτό το σχέδιο με το κλασικό του σήμα στο πλάι. Και θα το δοκιμάσω και αυτό. Και αυτό ένα κλασικό γυαλί. Και σε πολύ καλές τιμές είναι τα Marc Jacobs γενικά. Και πάμε να δούμε και αυτό το Carolina Herrera σε φανταστική θήκη βελούδινη, άσπρο και μαύρο και κλασικό και αυτό, ήθελα αρκετά μαύρα γιατί όσοι είστε ξανθές ξέρετε θέλουμε λίγο κάτι έντονο, οπότε είναι αυτό. Και θα περάσω σε κοσμήματα τώρα, να τα δούμε παρέα. Ίσως έχετε δει την εταιρεία αυτή στο Instagram. Έχουμε κάνει κάποια feature. Είναι η Retro Chic Italia. Και έχουμε εδώ αυτά τα κοσμήματα. Δείτε αυτό το σκουλαρίκι. Πολύ ιδιαίτερο κρυκάκι. Και μετά συνδυάζεται με αυτό το κολλιέ, που είναι φανταστικό και αυτό. Δείτε. Πολύ ωραίο. Είναι set. Και αυτά πολύ ωραία για να συμπληρώσουν τις γιορτινές εμφανίσεις. Μετά έχω άλλο σχέδιο. Αυτό το κολλιέ, που είναι ουσιαστικά διπλό. Δείτε. Και αυτά, μου αρέσουν πολύ τα διπλά και τώρα φοράω ένα που είναι έτσι. Πολύ κομψά. Μετά έχω άλλο σχέδιο που είναι αυτό το set εδώ που βλέπετε με τα σκουλαρίκια. Ούψ, έπεσε το ένα. Και το κολλιέ. Και ένα ακόμα που είναι και αυτά πολύ όμορφα για gifts. Έχουν πολύ ωραία κουτιά, είναι φανταστικά δηλαδή για δώρα τώρα που ψάχνετε όλοι τι θα πάρετε στους αγαπημένους σας. Δείτε αυτό τον κρίκο που είναι σε αυτό το μέγεθος, διπλός, ασημένιο και χρυσό. Οπότε πάει με όλα, φανταστικά. Τώρα θα σας δείξω επίσης κάτι υπέροχες τσάντες, οι οποίες λέγονται Joseph & Stacy. Έχουν αυτή την ωραία θήκη.
Είναι αυτές, είναι όλες δέρμα αυτές. Έχουν όμως και πλεκτές για εσάς τους πιο ψαχμένους αν θέλετε. Είναι σε αυτό το γυαλιστερό glossy δέρμα. Αυτή είναι η μικρή έκδοση, ίσως έχετε δει και τη μεγαλύτερη που έχει φορέσει η Λαμπρίνα σε μπέζ. Τώρα έχει τα χαρτιά, δεν μπορώ να σας δείξω καλά. Η επόμενη είναι αυτή, η αγαπημένη μου εμένα, η ασημένια. Φανταστική, συμπληρώνει ιδανικά κάθε εμφάνιση νομίζω και γενικότερα να ξέρετε ότι είναι και πανάλαφρες. Δείτε τι φανταστικό πήρσε. Τέλεια και αυτή, πολύ ελαφριές. Πολύ σημαντικό σε μια τσάντα, ειδικά όταν τις γεμίζετε, να μπορείτε να τις κουβαλήσετε και να μην σας βαραίνει η ίδια η τσάντα, αλλά το περιεχόμενο και όσο θέλετε εσείς. Έχω άλλες δύο, αλλά θα τις δείτε στο Instagram, μία σε μπέζ και μία σε μαύρη. Τώρα θα περάσω μία πολύ ωραία εταιρεία ιταλική με δερμάτινα είδη, παπούτσια και τσάντες. Είναι η Tosca Blue, σίγουρα την ξέρετε πάρα πολύ από εσάς. Και έχω πάρει αυτή τη τσάντα σε αυτό το υπέροχο χρώμα. Πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το χρώμα γιατί δεν το βρίσκεις εύκολα. Είναι κάπως σαν μουσταρδί, αλλά είναι σπασμένο, δεν είναι εντελώς. Ανοίγει με αυτό το πολύ πρωτότυπο τρόπο. Έχει και λουρί αν θες να την κάνεις χιαστή. Και γενικά είναι πολύ περιποιημένες τσάντες. Δείτε και μέσα. Έχουν και τσεπάκι, πολύ ωραίο και χρηστικό. Και κλείνουν έτσι, εδώ. Πολύ ιδιαίτερο. Δείτε πώς είναι σε αυτό το μέγεθος. Πολύ ωραίο. Συνεχίζω με άλλες τσάντες από το Tosca Blue. Και έχω αυτήν εδώ, την ίδια ακριβώς, αλλά σε μαύρο. Μου άρεσε τόσο που λέω στη Λαμπρίνα να την πάρουμε σε δύο χρώματα αυτήν. Είναι φανταστική, δείτε. Και αυτές είναι ελαφριές, δερμάτινες να ξέρετε. Οπότε αυτό που πληρώνεις είναι και αυτό που παίρνεις. Καλό θα είναι να τις προτιμάτε γιατί είναι και πιο ανθεκτικές στον χρόνο. Οπότε δεν έχει νόημα να πάρετε μία τσάντα που δεν είναι δέρμα. Και μία ακόμα. Αυτή εδώ η μαύρη που έχει τέλειο τσεπάκι εδώ, οπότε αν ταξιδεύετε βάζετε διαβατήριο, βάζετε χαρτομάτια, βάζετε ό,τι θέλετε. Έχει επίσης αυτό το λουρί και αυτή φοριέται έτσι. Φυσικά όμως έχει και μέσα το λουρί για χιαστή, εννοείται. Οπότε πολύ πρακτική και πάλι. Θα σας δείξω τώρα και παπούτσια. Λοιπόν, θα σας δείξω αυτά τώρα της Λαμπρίνας. Είναι κάτι φανταστικά μποτάκια, καουμπόικα. Αλλά όχι τα συνηθισμένα. Δείτε εδώ φανταστικό παπούτσι. Δείτε το καουμπόικο τακούνι. Αυτή την καμπύλη που κάνει πάνω. Και φυσικά τα στρας που λαμπυρίζουν φανταστικά. Είναι υπέροχα. Είναι για όλες τις εξόδους σας. Αν θέλετε να είστε άνετες, θα βάλετε αυτά και θα είστε μια χαρά, ούτε underdressed, ούτε τίποτα. Μετά, πάλι της Λαμπρίνας. Κάνω όλη τη δουλειά εγώ, σας τα δείχνω. Λοιπόν, έχουμε εδώ το κουτί. Θα σας δείξω μέσα τι φανταστικά παπούτσια έχει πάρει. Λοιπόν, ένα hint. Και δείτε εδώ αυτό το πέδιλο, όχι, sling bag. Φανταστικό, δείτε. Και πολύ άνετο, πραγματικά γιατί τα φόρεσε, οπότε το ξέρω. Φανταστικό παπούτσι, υπέροχο. Εννοείται ότι έχει μέσα τις θήκες του και όλα. Και τακούνι εφεδρικό, φανταστικά. Πάμε να δούμε άλλο ένα. Λοιπόν, αυτό που πήρα εγώ είναι παρόμοιο με τη Λαμπρίνα, αλλά όχι καουμπόικο, γιατί εγώ έχω πάρει ένα άλλο σχέδιο. Είναι αυτό το μποτάκι, είναι έτσι πάλι με τα ίδια στρας, πάρα πολύ άνετο αν σας ενδιαφέρει η άνεση, γιατί εγώ το περπάτησα και σας το λέω και εδώ έχει και το φερμουάρ του. Φανταστικό, πείτε μου σε ποια έξοδο δεν μπορείτε να το βάλετε πραγματικά. Θα σας δείξω κάποια άλλα παπούτσια πάλι από Revolve. Λοιπόν, έχω ράγια, όσα έχω δοκιμάσει. Βέβαια συναγωνίζονται με τα Tosca Blue αυτά τα μποτάκια που σας έδειξα και τα έχω φορέσει, οπότε μπορώ να σας εγγυηθώ την άνετα. Δείτε, αυτό είναι πάλι της Λαμπρίνας, ζηλέψτε κι εσείς. Είναι αυτό το νιούλ, το οποίο έχει αυτό το φτερό. Και στράς εδώ,
Και αυτό με χαμηλό τακούνι. Ράγια που είναι εγγύηση ότι ξέρεις ότι είναι όλα άνετα. Και φανταστική λεπτομέρεια από ένα χρυσό, σαν διαμάντι βέβαια μοιάζει. Πολύ ωραίο. Αυτά ήταν για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσαν. Και let me know ποιο ήταν το αγαπημένο σας κομμάτι. Θα τα βρείτε όλα από κάτω. See you!